Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε, νομίζω ότι είναι σαφέστατο ότι από τη στιγμή που είχε κλείσει η τεχνική συμφωνία θα προχωρούσαμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα σε ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο πολυνομοσχέδιο, θυμίζω, σε αντίθεση με παλιότερες καταστάσεις, όχι ότι αυτό απαλύνει τον όγκο του, αλλά θέλω να το πω, να το διευκρινίσω, είναι κεφάλαια, είναι άρθρα ξεχωριστά, άρα δίνει τη δυνατότητα, θέλω να πω, στους... Να ψηφίσεις κάτι και να μην ψηφίσεις κάτι άλλο. Ναι. Σωστά. Εκπροσώπους στο κοινοβούλιο να διαφοροποιηθούν. Από εκεί και πέρα, πράγματι είναι ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο κλείνει, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο όγκο των προαπαιτουμένων. Υπάρχουν περίπου 10, όπως λέμε, προαπαιτούμενα, τα οποία αφορούν υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Αυτά θα ολοκληρωθούν. Αυτά δεν είναι. Ναι. Δεν είναι μέσα στην νομοθετική πρωτοβουλία. Το σημαντικό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο έχει και πολλά θετικά σημεία. Το είπε και ο κύριος Σακαρόπουλος. Δεν έχει νέα δημοσιονομικά μέτρα. Έχει πολλά θετικά σημεία. Να πω 2-3 παραδείγματα έτσι για να γίνει κατανοητό. Τα θετικά θα πείτε, δεν θα πείτε τα αρνητικά. Ό,τι θέλετε θα πω. Εγώ θέλω τα αρνητικά, αν με ρωτάτε. Ό,τι με ρωτήσετε θα πω. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στα αρνητικά που έχουν ξεσηκώσει και μία αντίδραση. Γιατί είδαμε με το ΠΑΜΕ χθες να εισβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας και να αντιδρά έντονα για το δικαίωμα στην απεργία που, όπως λένε τα στελέχη του, κατ' ουσίαν καταργείται. Έχουμε τα οικογενειακά επιδόματα που η μεγάλη πλειοψηφία είναι θετική. Εγώ δεν λέω, δεν θέλω, πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτά. Και τα δείξαμε και πριν με την κυρία Τσίπρα εδώ, την εργατολόγο. Έχουμε λοιπόν και αρνητικά και σοβαρά αρνητικά. Θα απαντήσω και σε αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να πω εντάχει ορισμένα πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι κοινής λογικής και πρέπει να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Ένα από αυτά είναι το κτηματολόγιο. Με το κτηματολόγιο για τους δασικούς χάρτες ολοκληρώνεται η διαδικασία της χωροταξίας στη χώρα μας. Θετικό. Είναι λοιπόν σε θετική κατεύθυνση. Ένα δεύτερο από τα προαπαιτούμενα του Υπουργείου Οικονομίας είναι η διαδικασία της αδειοδότησης των νέων επιχειρήσεων. Σας λέω ότι ήδη ισχύει και θα επεκταθεί και σε άλλες επιχειρήσεις. Η αδειοδότηση να γίνεται με ένα χαρτί, με ένα βήμα, και στη συνέχεια να γίνονται οι έλεγχοι. Το δούμε και με το πιστέψουμε. Που είναι, έχουν μπει ήδη από τον Ιούνιο 20.000 επιχειρήσεις σε αυτή τη διαδικασία και ο έλεγχος γίνεται μετά. Με τις άλλες επιχειρήσεις, καζίνο συμφωνείτε εσείς, γιατί είδατε κάτι τέτοιες επιχειρήσεις μέσα. Κοιτάξτε, αυτό είναι μία ρύθμιση που προκύπτει, αν θέλετε, με την... μέσα από το γενικό πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και στη συζήτηση που είχαμε κάνει και παλιότερα, γιατί υπολείπεται και ένα ακόμη νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό στοίχημα. Είχαμε ήδη ψηφίσει και πριν ορισμένα τέτοια ζητήματα για τα θέματα των στοιχημάτων. Είναι μία προσαρμογή, θα έλεγα, στο γενικό πλαίσιο. Πάμε λίγο στα επιδόματα. Τώρα, για πείτε και απεργίες και επιδόματα για να πάμε στην κυρία Κεφαλογιάννη. Στα επίδικα, τα οποία λέτε, θέλω να πω με πάρα πολύ σαφήνεια ότι η κατηγορία ή το επιχείρημα που κάποιες φορές εκφράζεται, θα έλεγα, και με έναν τρόπο, τουλάχιστον έντονο, δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες διαδικασίες το ΠΑΜΕ. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κριτική και μια συζήτηση που θα εξελιχθεί και μέσα στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα κατάργησης του δικαιώματος της απεργίας. Και γιατί το λέω αυτό? Περιορισμού δεν υπάρχει. Θα σας πω. Δυσκολεύονται οι απεργίες ή όχι? Θα σας πω. Αυτό αφορά πρωτοβάθμια επιχειρησιακά κατ' ουσίας σωματεία. Δεν αφορά σωματεία πρωτοβάθμια τα οποία καλύπτουν μια ευρύτερη περιοχή. Δυσκολεύει η λήψη απόφασης. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Μάντα. Μην κοροϊδευόμαστε. Δυσκολεύει. Περιμένετε λίγο. Θα σας πω. Δυσκολεύει το θέμα της απαρτίας. Όχι της λήψης απόφασης. Διότι, μα αυτό διότι είναι το θέμα όμως. Τώρα, όταν λες το 50 συν 1 ταμιακό, εντάξει. Δυσκολεύει. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να το πούμε ένα παράδειγμα, αν θέλετε. Αν ήταν ένα σωματείο 200. Ήταν 50 ή 100 τακτοποιημένοι, τότε αντί να πάμε στο 1 τρίτο, πάμε στο μισό. Ακριβώς. Συν 1. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα επιλέγαμε εμείς, προφανές αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι όμως ο συμβιβασμός, αν θέλετε, για να αποφύγουμε πολύ πιο
δύσκολα ζητήματα που μπαίναν στο τραπέζι, όπως το lockout. Το lockout. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για τα επιδόματα. Και για τα επιδόματα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που περίπου είπατε. Νομίζω ότι την είπατε και με σαφήνεια και με παράδειγμα. Θα σας πω κάτι. Δεν μπορεί, όταν φτιάχνεις ένα κανόνα, πρέπει τον κανόνα να τον τηρείς σε όλη του την έκταση. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε, προσθέτουμε στο σύνολο των οικογενειακών επιδομάτων στον προϋπολογισμό τους ένα 40%. Σωστά. Ναι, κάποιοι που θα λέει κανένας ότι είναι σε πιο ψηλά εισοδηματικά κριτήρια, γιατί η απέτηση, ξέρετε, των θεσμών ήταν να μπουν μόνο δύο κατηγορίες και όχι τρεις, mm-hmm. που θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα στα οικογενειακά επιδόματα. Ναι, πράγματι, πράγματι, από τους 804.000 οικογένειες, 738.000 ευνοούνται. Οι υπόλοιπες ή μένουν στα ίδια ή υφίστανται κοινωνίες. Πάμε στην κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί η κυβέρνηση θα ψηφίσει από ό,τι φαίνεται, κυρία Κεφαλογιάννη, το πολυνομοσχέδιο, θα κλείσει και την τρίτη αξιολόγηση και για το καλοκαίρι έχει υποσχεθεί την έξοδο από τα μνημόνια. Εσείς δεν το θέλετε αυτό? Λοιπόν, ας δούμε λίγο ότι έρχονται πάλι οι κυβερνητικοί.